μας δείχνεις τώρα σε φάση εδώ. Σήμερα κάναμε το αντάμα μαλλί παιδιωτών. Γίνεται ότι έρχονται όλοι οι ξενετημένοι μας στο χωριό. Ανταμώνουμε το χωριό μας. Έρχονται όλα από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Γίνεται από το σύλλογο, το κάνουμε για το σύλλογο το ποδοσφαιρικό, για να έχει μια, να ξεασφαλίσει μια χρηματοδότηση. Ευχαριστώ όλους τους χωριανούς μου που ήρθαν σήμερα και βρίσκονται κοντά μας. Και τους εύχομαι καλές διακοπές. Την αίθουσα αυτή διοργανώνεται από εθελοντές δασκάλους. Μαθαίνουν τα παιδιά, για τα παιδιά των αποδήμων και των Ελλήνων και όλων των αποδήμων να τραγουδάνε. Μαθαίνουν παλιά παιχνίδια. Είναι από εθελοντές δασκάλους και ζωγραφικοί. Και είναι καθημερινός από τις 11 μέχρι τις 12. Εδώ πέρα τα παιδιά που μαθαίνουν όλα τα παιχνίδια τους. Είμαστε κομμάτι του πολιτιστικού συλλόγου. Σύλλογος γυναικών και έχουμε γύρω στον χρόνο που έχουμε δραστηριοποιηθεί με σκοπό να κάνουμε κάποια πολιτιστικά πράγματα στο χωριό μας, γιατί έχουμε μείνει πολύ πίσω. Να δραστηριοποιηθεί ο σύλλογός μας. Αρχίσαμε με τις απόκριες, συνεχίσαμε στο κάναμε, οργανώσαμε το πανηγύρι μας και τώρα ξεκινήσαμε μαζί με τον Βαγγέλη το Βέταν, κάνουμε τη χοροδία γυναικών και μας ακολούθησε ένας και μοναδικός άντρας. Είναι το πρώτο μας, η πρώτη μας εμφάνιση απόψε. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε, να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και να αρχίσουμε να έχουμε παραστάσεις, να συμμετέχουμε μαζί με, με άλλες ομάδες. Και το κάνουμε για μας, πρώτα για μας, για να περνάμε εμείς καλά, για να γεμίσουμε το χρόνο μας, γιατί εδώ στο χωριό δεν έχουμε πολλές δραστηριότητες. Και κοντά σε εμάς διασκεδάζει και όλο το χωριό με αυτά που κάνουμε. Περίμεναν με πολύ μεγάλη ανυπομονησία τους ανθρώπους που ήταν στο εξωτερικό, γιατί έρχονταν μία φορά το χρόνο. Τώρα έρχονται και πιο συχνά και έχει ξεφτύσει αυτός ο ενθουσιασμός. Τους βλέπουμε πολύ συχνά τώρα. Μετακινούνται πιο εύκολα, έρχονται. Αλλά υπάρχει αυτή, τους θέλουμε να έρθουν, τους περιμένουμε και οργανώνεται αυτό τις μέρες που έχει πιο πολύ κόσμο. Μια καλή βραδιά, καλό γλέντι. Εκ μέρους μου και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την απόψινή βραδιά που μας τιμήσατε όλους εδώ. Ακόμα τους λιβαδεργιώτες της Ζυρίχης και ιδιαίτερα το σύλλογο που πέρυσι στο ξεκίνημά μας βοήθησε πολύ. Θέλω να τονίσω ότι φέτος η ομάδα μας έχει και παιδική ομάδα και είναι το μοναδικό χωριό που έχει 50 αθλητές. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του Συλλόγου μας, χαιρόμαστε που βρισκόμαστε ανάμεσά σας. Καλωσορίζουμε την Πρόεδρο του Συλλόγου Λιβαδεργιωτών Ζυρίχης, στην πατρίδα, στην γενέτειρα γη. Καλωσορίζουμε τον Περιφερειάρχη και τους Περιφερειακούς Συμβούλους και βέβαια τους Αντιδημάρχους και όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους που τιμούν με την παρουσία τους στη σημερινή εκδήλωση. Πρέπει να παραδεχτώ, Γιάννη, και που είναι τα άλλα τα μέλη του Πρόεδρου του Μορφωτικού κτλ. Όλα τα δραστήρια μέλη του Μορφωτικού Συλλόγου, τις γυναίκες του Σύλλογου Γυναικών, που είναι όλοι βέβαια μέσα παράρτημα του Συλλόγου, και όλους όσους δραστηριοποιούνται, πρέπει να παραδεχτούμε ότι μας εκπλήσουν ευχάριστα. Φέτος για πρώτη χρονιά διοργάνωσαν το πανηγύρι του χωριού στο την πατροπαράδοτη ημερομηνία του Αγίου Κωνσταντίνου και βλέπω βγήκαν πολύ δυναμικά το καλοκαίρι να κάνουν τις εκδηλώσεις πολιτιστικές διοργανώνοντας διάφορα. Όπως είδα στο πρόγραμμά σας το σημείωμα, ποδηλατικούς, εκθέσεις, μαθήματα γλώσσας κτλ. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους και βέβαια φέτος και εμείς ως Δήμος για να τιμήσουμε το Λιβαδερό, το μεγάλο αντάμα των συλλόγων θα το κάνουμε στο Λιβαδερό στην πλατεία αυτή. Είναι προς τιμή σας. Εμείς κύριοι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου και του Συλλόγων είμαστε δίπλα σας. Κάθε φορά θα σας ενισχύουμε, όχι με πολλά, αλλά όσα έχουμε τουλάχιστον και με την ψυχή μας και με την καρδιά μας είμαστε εδώ. Και ό,τι άλλο θέλετε. Θέλω να συγχαρώ όλους όσους συμμετέχουν και να σας ευχηθώ
καλή διασκέδαση. Και είμαι βέβαιος, βλέποντας και το πόσος κόσμος είναι, ότι απόψε θα το κάψουμε το πελικούδι. Είναι και πρόεδρε βέβαια, καλωσορίζουμε τους συμπατριώτες μας που είναι στα Πατρώα. Θέλω να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικές αυτές οι μαζόξεις, τα ανταμώματα. Γιατί είναι η ψυχή μας, είναι η παράδοσή μας, είναι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες η πλατεία της δημοκρατίας. Είναι η παράδοση χιλιάδων χρόνων του ελληνισμού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που το κάνουμε και διατηρείται. Μας γεμίζει περηφάνεια, δύναμη, αλλά και κρατάει ζωντανή τη συνείδησή μας και τη δυναμική μας για το αύριο. Αυτό που θέλω να τονίσω, ότι και εγώ προσωπικά και συνεργάτες μου ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σε στενή συνεργασία με το Δήμο, με το Δήμαρχο, με το Τοπικό Συμβούλιο, με τον Πρόεδρο, προσπαθούμε και σημαντικά έργα τα ελοποιούμε. Ελπίζω ότι μέχρι τέλους του έτους να έχει ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, ο καινούργιος δρόμος που συνδέει το Λιβαδερό με το Μικρόβαλτο, ένα χρόνιο αίτημα. Και βέβαια θέλω να τονίσω ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχουμε παρέμβει και έχουμε υδροδοτήσει και ηλεκτροδοτήσει το σύνολο των εγκαταστάσεων της κτηνοτροφίας στην περιοχή. Εύχομαι σε όλους με όρους ενότητας, σύνθεσης και περηφάνειας να συνεχίζουμε ζωντανοί και είναι σίγουρο ότι έτσι θα είμαστε και νικητές και θα δώσουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο αύριο. Έχω τη χαρά να παρουσιάσω τη χοροδία του Λιβαδερού. Εδώ και ένα μήνα αρχίσαμε. Αισιοδοξούμε ότι θα κάνουμε διάφορα πράγματα που έχουμε στο μυαλό μας και καταγραφή της παράδοσης και άλλα πράγματα που μας ευχαριστούν. Αισιοδοξώ ότι η χοροδία του Λιβαδερού θα γίνει η καλύτερη στην Κοζάνη. Σε μικρή βουρκάρο.
Ισχύει.